Μακριά από τους ανθρώπους, όπως επιθυμεί η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, θα βρίσκεται ο χώρος μετεγκατάστασης που προορίζουν οι αρχές για τους Ρωμά που τώρα κατοικούν στο Χαλάνδρι πίσω από το σταθμό νομισματοκοπείο. Τα μεταλλικά λιώμενα που έχουν τοποθετηθεί σε παλιά εγκαταλελειμμένη στρατιωτική βάση στο όρος Πατέρας προέρχονται από οικισμό σεισμοπλήκτων του 1999 στις Αχαρνές. Τα περισσότερα είναι με παραβιασμένες πόρτες που κλείνουν με τσιμεντόλιθους ή πέτρες, ενώ κάποια έχουν και τελείως κατεστραμμένα παράθυρα. Από το εσωτερικό των μεταλλικών κουτιών απουσιάζουν βασικά είδη υγιεινής, κάποια από τα οποία φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί προσεκτικά, ενώ άλλα έχουν βανδαλιστεί. Ακόμα και τα πατώματα κάποιων από τα μεταλλικά λιώμενα είναι διαλυμένα, σε βαθμό που να καθίσταται επικίνδυνο ακόμα και το να περπατά κανείς μέσα σε αυτά. Αυτός ο χαρακτηριζόμενος οικισμός δεν διαθέτει σύνδεση με το δίκτυο ίδρευσης, αποχέτευσης ή ηλεκτρισμού. Η ίδρευση θα γίνεται από τρεις δεξαμενές, χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων, οι οποίες θα πρέπει να γεμίζουν με βυτεία. Τα λίμματα θα συγκεντρώνονται σε βόθρους, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να εκενώνονται τακτικά. Η ηλεκτροδότηση των λιωμένων θα γίνεται με γεννήτριες, καθώς, όπως είπαν εργαζόμενοι, η ΔΕΗ κοστολόγησε τη σύνδεση με το δίκτυό της στα 600.000 ευρώ. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων, 9 χιλιόμετρα μακριά από τα πρώτα σπίτια, ενώ δεν υπάρχει κανένα κατάστημα με είδη πρώτης ανάγκης σε ακτίνα τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων, όπως επίσης ούτε σχολεία ή νοσοκομεία. Όπως μας είπαν τεχνίτες που εργάζονται εκεί, τώρα κατασκευάζονται οι παροχές νερού και οι αποχετεύσεις με κονδύλια που είχαν ήδη εγκριθεί πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα με τους ίδιους, αναμένεται η νέα Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου να υπογράψει για νέα κονδύλια ώστε να μπουν συνεργεία για επισκευές, τα οποία τελικά θα εγκρίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης.